Παναγία Τριάς, το ομοούσιον κράτος, η αδιαίρετος βασιλεία, η πάντων των αγαθών αιτία, ευδόκισον δί και επεμή το αμαρτωλό. Στήριξον, συνέτησον την καρδίαν μου και πάσαν περίελευε βιλότητα. Φώτισόν μου την διάνοιαν, ή να διαπαντός δοξάζω, υμνώ, προσκυνώ και λέγω. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Στη βόρεια πλευρά του καταπράσινου Παγκαίου και σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων, ευρίσκεται το μοναστήρι που επισκεφτήκατε. Επωνομάζεται Παναγία Κωσυφήνισσα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νύκτος και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι. Μεγάλη εβδομάδα και αυτή τη φορά οι αποδράσεις θελήσαμε να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Μια εκπομπή πιο κοντά στο πνεύμα των ημερών. Θελήσαμε να επισκεφτούμε το ιστορικό μοναστήρι της Κωσυφήνισσας. Πήραμε την απαιτούμενη άδεια και ξεκινήσαμε παρόλα τον άσχημο καιρό που επικρατούσε. Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί. Θέλαμε να προλάβουμε την πρωινή προσευχή των μοναχών. Η ατμόσφαιρα κατανεκτική, η προσευχή θερμή, στη φλόγα των κεριών, ζέστενε τις καρδιές. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ω σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιμούσι, δώσει μη σήμερα. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ω σκημής αφή με τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέβηση μας εις πειρασμό, αλλά λύσε ημάς αυτό του πονήρου. Όχι σε στη βασιλεία και την αξία ο καθμός και θρύο και το Άγιο Πνεύματος, νύχτε αλήθεια στις αιώνας του αιώνατος. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, ο αληθώνης στον κόσμο, ο μαρτωλούς όσων πρώτος σήμερα. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι σου ελεησόν και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτσους με τα σχήντων αχράμψου μυστηρίων, εις άφεση να μαρτυώνει και η ζωή αιώνη. Ιδού βαδίζω προ την κοινωνία πλαστού για μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργαρη υπάρξουν αξίου φλέγων, αλλούν κάθε εκφάσιμο κυρίω δείπνου σου του μυστικού. Σήμερα είναι έθεο και νονόν με παράδειγμα. Μη γάντσε εκτρίσου το μυστήριο νύπο, ουφίλ μας ειδώσου καθά προϊούδας, αλλά ως οριστής ομολογός. Μη στήτη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεωργώ να μ' αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθρωπες χαριστεί τους αναξιούς φλέπουν. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα του δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελξε πόθο με Χριστέ, κυρίουσε στο θείο σου έρωτα, αλλά κατάφραξον πυρία γελώτες αμαρτίες μου, και εμπληστήνε τη σύστριφη καταξίωσον, είναι τε δύο σκερτών μεγαλύνω γαθέ παρουσία σου. Έντεση λαμπρότη των Αγίου σου, πού συλλέψουμε ανάγκη. Εάν καρτολίσω στην εισευθύνη των υφών, όχι τον μελέχει, ότι και εσύ του γάμου. Και δέσμο σε εκβαλούμε από τον Αγγέλ. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο τη ψυχή μου και σώσο μα φιλάνθρωπο. Δέσπο το φιλάνθρωπο, Κύριε σου Χριστό Θεό μου, μη σκρίμα μη γέντουτα για τα άφθρα το ανάξιον είναι, αλλά ει κάθρα συγκεγεσμό ψυχήτηκε σώμα. Η σαραβόνα τη μελού τη ζωή και βασιλεία. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό. Αγαθόν αισθητήτε στέν το κύριο την ελπίδα τη σωτηρία μου. Δείπνου σου του μυστικού. Σήμερα είναι έθεο και νονόν με παράνομο. Μου μη γάτσε εκτρίσου το μυστήριο νύπο. Που φίλοι μα ειδώσου καθά περιούδα. Αλλά ο σολιστή ομολογό. Μη αισθητή μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Μέσα στο Κυρίως Ναό φυλάσσεται η θαυματουργός και αχυροποίητος εικόνα. Πλαισιώνεται μέσα σε ένα σπάνιο τέμπλο. Ένας ειδικός που ασχολήθηκε με τα τέμπλα σχεδόν όλης της Ελλάδος, συγκεκριμένα από 673 τέμπλα που επεξεργάστηκε, μας είπε πως αυτό ήταν το ωραιότερο. Και μας είπε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει πολύ βάθος το ξυλόγλεπτο. Και δεύτερον,
για το περιεχόμενό του. Χρειάστηκε για να τελειώσει 21 ολόκληρα χρόνια. Αυτός που το έφτιαξε ξέρω μόνο ότι ήταν αποτυχίο, βοηθούμενος από κάποιους άλλους δύο. Το όνομά του όμως, αδελφή μου, δεν το άφησε πουθενά γραμμένο. Ότι εξίωσας ημάς με τα σχή των Αγίων μυστηρίων σου, στηρίξον ημάς σε το σωαγιασμό, όλη την ημέρα μελετά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Βόρεια πλευρά του καταπράσινου Παγκαίου και σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων ευρίσκεται το μοναστήρι που επισκεφτήκατε. Επωνομάζεται Παναγία Κωσυφήνισσα. Συνεχίζεται παράδοση 16 περίπου αιώνων. Η ίδρυση της Ιεράς Μονής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή και ψώσω με το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο διπίκουσέ μου και εκπασών το θλίψεό με ρίσε τόμιν. Προσέλθετε προς αυτόν και φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτό, ότι και στην ιστέρημα της φοβουμένης αυτόν. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν, ειδέ εξητώντες τον Κύριο και περατοθήσονται παντός αγαθό. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβο Κυρίο διδάξω ημάς. Ποιον από κακού και πείσον αγαθόν, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτή. Ο χώρος που υπέδειξε η Παναγία στον Άγιο Γερμανό θεωρείται ο σημερινός χώρος του ιερού, ως ο πρώτος χώρος που χρησιμοποίησε ο πρώτος κτήτρας για να κάνει το πρώτο του εκκλησάκι. Όταν αυτό τελείωσε, ήθελε να κάνει κάτι για να ευχαριστήσει την Παναγία μας και σκέφτηκε να κάνει μια εικόνα στη χάρη της. Γι' αυτό λοιπόν βγήκε έξω στο δάσος, έψαξε να βρει ένα κατάλληλο δέντρο και άρχισε να το επεξεργάζεται. Όταν σχεδόν το ξύλο είχε προετοιμαστεί και ήταν έτοιμο για την αγιογράφηση, ξαφνικά το ξύλο ράγισε. Λυπήθηκε ο πρώτος κτήτορας και έκαμε τη σκέψη να αφήσει αυτό το ξύλο, γιατί δεν ήταν σωστό βέβαια να αρχίσει μια καινούργια γεωγράφηση επάνω σε ένα σχισμένο ξύλο. Και ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτή τη θλίψη του και στο προβληματισμό του, τι να κάνει δηλαδή εκείνη τη στιγμή, ένα υπέλεμπρο φως έλωσε αυτό το σχισμένο ξύλο και μέσα σε αυτό το υπέλεμπρο φως φάνηκε η Παναγία μας μαζί με τον Χριστό και μια φωνή ακούστηκε να του λέει: «Παιδί μου, μη λυπήσαι, εγώ είμαι εδώ». Και τη στιγμή εκείνη ενετυπώθηκε η Παναγία μας επάνω στο σχισμένο ξύλο. Όπως καταλάβετε, η εικόνα είναι αχυροποίητος. Δεν είναι φτιαγμένη με ανθρώπινο χέρι. Δεν την έφτιαξε κάποιος αγιογράφος ή κάποιος ζωγράφος με χρώματα και με πινέλα. Έχει γίνει κατευθείαν από την Παναγία μας. Είναι από τις σπάνιες αχυροποίητες εικόνες που έχει διασώσει η Ορθοδοξία μας. Αδελφοί μου, το υπέλεμπρο φως μέσα στο οποίο παρουσιάστηκε η Παναγία μας, στα αρχαία ελληνικά το λέμε φινικούν. Και η εικόνα σαν τριτόκλητο όνομα στη δοτική πληθυντικού κάνει τεσικώση. Οικώση φινίσουσα, οικώς φίνισα, οικώση φίνισα, που σημαίνει η λαμπερίζουσα εικόνα, η φωτεινή εικόνα έγινε μέσα σε φως. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την ονομασία της.
Πάμπολες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, όπου έλαβε μέρος στη Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Καλχιδόνος 451 μετά Χριστό, ίδρυσε ναό και μοναστικό οικισμό στην τοποθεσία Βίγλα, 50 μέτρα ανατολικά της Κωσιφηνήσης. Όταν όμως έφτασε εδώ ο πρώτος κτήτορας της Μονής, μετά από 3,5 χρόνια και κατ' άλλους 7 χρόνια, τα πάντα ήταν εγκαταλειμμένα. Οδηγημένος ο Άγιος από το πρόσταγμα της Θεοτόκου, με την καθοδήγηση Αγγέλου, ήρθε από τους Αγίους Τόπους, όπου ασκήτευε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Γι' αυτό μάλιστα εικονίζονται μαζί σε μια μεγάλη εικόνα του τέμπλου. Όταν ο πρώτος κτήτορας έφτασε εδώ, δεν ήξερε πού να αρχίσει να κτίζει. Παρακάλεσε την Παναγία μας και η Παναγία μας του έδειξε. Ενώ προσευχόταν, είδε κάποιο κότσιφα κάπου είχε σταθεί. Ξέρουμε όλοι μας ότι ο κότσιφας πάει εκεί που υπάρχει νερό. Αυτό ακριβώς έκαμε τον πρώτο κτήτορα να ξεκινήσει να ψάχνει στα βάτα, έτσι λέει η ιστορία, και ενώ έψαχνε, βρήκε ανάμεσα σε αυτά μια πηγή που ανέβλιζε καθάριο νερό. Από τις πρώτες μέρες που έγινε γνωστή αυτή η πηγή, όσοι ασθενείς ραντίστηκαν από το νερό αυτής της πηγής, όλοι έγιναν καλά. Και όλοι βέβαια κατάλαβαν πως δεν ήταν κοινό αυτό το νερό, αλλά πως ήταν άγιο το νερό, δηλαδή αγίασμα. Από τότε έχουμε και εμείς αγίασμα στο μοναστήρι μας. Από το γεγονός όμως αυτό, το ότι ένας κότσιφας υπέδειξε στο πρώτο κτήτορα που να κτίσει το μοναστήρι κάποιοι το ονόμασαν Κοτσιφίνισσα. Όμως αυτό δεν είναι επικρατές, γιατί σε όλα τα συγγράμματα που υπάρχουν όλα αναφέρονται με τη λέξη Κωσιφήνισσα. Και μια άλλη εκδοχή. Θυμόσαστε ότι σας είπα ότι ο πρώτος κτήτορας ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα. Εκεί η αδερφή μου ασκήτηκε στην ίδια σπηλιά που είχε ασκητεύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εκεί κοντά στη σπηλιά υπήρχε μια όαση. Στην όαση αυτή πήγαινε πολλές φορές ο πρώτος κτήτορας και εκεί προσήφιετο. Λέει η παράδοση ότι μια μέρα, ενώ είχε πάει να προσευχηθεί, εκεί τον συνείδησε η Παναγία μας και του έδωσε την εντολή να έρθει εδώ στη Μακεδονία, στο Παγκαίο Όρος, να κάνει μοναστήρι. Αλλά όταν του έδωσε την εντολή, τότε μέσα στην όαση υπήρχαν 20 δέντρα φοίνικες. 20 φοίνισσα. Ο ιστορικός μας αναφέρει τόσο για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή για τον κότσιφα, όσο και για τους φοίνικες, ότι μάλλον ήταν η προσπάθεια του λαού να αιτιολογήσουν τη λέξη παρά υποθέσεις για την ονομασία της Μονής. Επομένως, αδελφοί μου, η μοναδική εκδοχή είναι αυτή που σας ανέφερα στην αρχή, ότι δηλαδή η Παναγία μας παρουσιάστηκε μέσα σε ένα υπέλαμπρο φως, που αυτό στα αρχαία ελληνικά το λέμε φοινικού, και η εικόνα μέσα σε αυτό το φοινικό χρώμα μας έδωσε τη λέξη Κωσιφήνισσα, που σημαίνει η φωτεινή εικόνα, γιατί έγινε μέσα σε φως. Τον περιμένει, κάνει λάθη, κάνει κακά πράγματα, όμως τον περιμένει. Δεν τον κλείνει την πόρτα, σου λέει φύγε, δεν τον διώχνει. Γι' αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας είναι αυτό. Η Ορθοδοξία σαν θρησκεία. Και δεν λέγεται θρησκεία, λέγεται αποκάλυψης.
γιατί στον καθένα χωριστά ο Θεός μιλάει στην καρδιά του. Αυτό είναι. Ευχαριστώ το Θεό. Μόνο την καρδιά. Μας είχαν πει να μην δούμε τηλεόραση. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τηλεόραση. Δεν αλέγω που σε ραδιόφωνο, ούτε εφημερίδες. Και αλλά δεν έχω παιδιά σου. Κεφάλι μου τελείωσε άνθρωπο που πήγε. Καθαρό. Άνθρωπο που πήγε. Τι κρίμα όμως. Πού φτάσαμε. Ο τάχο πολιτισμένο, α πούμε, σήμερα λόγο που κατήνησε να σκοτώνει τον άνθρωπό του. Τον συνάνθρωπό του, διπλανό του, τον αδελφό του, το δικό του άνθρωπο, τον φίλο του. Όλα τα συστήματα εκεί πάνω. Από 7,5 δισεκατομμύρια που είμαστε, θέλουν να αφήσουν το 1/14, δηλαδή 550 εκατομμύρια μόνο να μην πρέπει στην γη, στον πλανήτη μας. Όχι στη γη, στον πλανήτη μας, ας πούμε. Για σκεφτείτε τώρα, τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει. Έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μου λέει μια διευθύντρια μιας τραπέζης, μου λέει πάρα πολλοί λίγες έγιναν οι συντάξεις. Λέω γιατί έτσι φύγανε, αφού όλες οι συντάξεις πάνε από τις τράπεζες. Έφυγαν. Λέω, πού πήγανε. Μου λέει, πέθανε. Καλά, λέω, πώς συμφωνούσαν όλοι μαζί να πεθάνουν τώρα. Μου λέει, πέθανε. Ορίστε. Γερόνισσα, οι πατάτες που έχουμε κάτω εμείς το κάνουμε. Ναι. Φυτεύουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να τις ξανασπείρουμε. Βέβαια, είναι υβρίδι. Ξέρετε, πει υβρίδι, πώς ερμηνεύεται. Υβρίς προς το Θεό. Ναι. Αυτό είναι. Γιατί ο Θεός δεν έκανε άκαρπα πράγματα. Δεν έκανε κάτι που να μην έχει προορισμό. Αυτά τώρα που κάνουν είναι εκεί. Μα τα ζούμε ήδη. Τα τρώμε. Τα ζούμε ήδη, τα τρώμε. Οι πατάτες με τα καλαμπόκια είναι υβρίδια και χαιρόμαστε. Ναι, και βάζουμε κυβέρνηση. Γιατί έχουμε περισσότερη παραγωγή και πολλή παραγωγή. Και στο τέλος, μετά ο θάνατος. Γιατί δεν χωράει εκεί. Θα μας στρέψει. Αφού κάναν τόσα πολλά. Η χωράει, η γη χωράει δεκαπλάσια. Μα λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε, λέει. Δεν είπε πουθενά. Δεν έβγαινε πουθενά κανέναν τέτοιο περιορισμό. Το είχαν οι Κινέζοι, τώρα το πήραμε κι εμείς. Εκείνη ένα παιδί μόνο σε επέτρεπε να κάνει και όχι περισσότερο. Θα τιμωρεί το εκείνο που δεν έκανε κανένα άλλο παιδί. Άδελφο που είχαμε δημιουργήσει μεταξύ μας, αυτό ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουμε έτσι καλά μηνύματα, βλέπουμε κάποιες ωραίες προσπάθειες, συνεργασίες, συμβοηθείες, ας πούμε, φιλότιμο από κάποιους που τέλος πάντων έχει κοιμηθεί λιγάκι. Αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στο πάτο. Ακόμα είναι λίγα. Πιστεύω ότι έχουμε κι άλλο, δηλαδή. Έχουμε. Πού είσαι, κούκλα μου. Αφού δεν καταλάβουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας το επέτρεψε αυτό. Από πολύ αγάπη. Το θεωρώ στο μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να μας προσφέρει. Με τίποτα άλλο δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε. Με τίποτα. Υπερκατανάλωση πώς θα σταματούσε. Αν τώρα που δεν έχεις, πήγε πάρα. Για όλα. Να μην τα πετάς. Για όλα. Να πετούσα. Εμείς από το δοχείο των απορριμμάτων τρέφουμε τα σκυλιά μας. Τι θέλετε άλλο να σου πω. Πέθανε προσκυνητές που έρχονται. Εννοείται ότι αυτοί έχουν λίγο Θεό που έρχονται στην εκκλησία. Και ήταν θεοφοβούμενοι άνθρωποι, ας το πούμε. Εκεί όμως πετούσανε. Εγώ δεν ήμουν πολύ παράξενη όταν τους έλεγα μην το πετάτε αυτό. Θυμάμαι μία κυρία, ήταν μία Κυριακή, απόγευμα, είχαν φάει το μεσημέρι εδώ πάνω στην πλαγιά και τους είχε περισσέψει σε ένα μπουκάλι που είχαν πάρει λάδι, τόσο λίγο. Και ερχόταν με κάποια δειλία, έτσι μου γεννώτησαν. Δεν ξέρω, να με συγχωρέσετε. Και δεν μπορούσε να το πει. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Κρατούσε βέβαια το μπουκάλι στα χέρια, αλλά δεν αντιλήφθηκε ότι κάτι ήθελε.
Μου λέει, είναι πολύ λίγο, για μια καντήλα θα φτάνει αυτό. Να μην το πετάξεις, γιατί αν το βάλω τώρα στο αυτοκίνητο μου το πετάξουνε. Μπράβο, Τσιλέλο, τη συνεχάρηκε εκείνη τη στιγμή. Να ξέρεις, έδωσε το μεγαλύτερο ποσό. Μην το φαντάζεσαι ότι τόσο λίγο έδωσε, έδωσε πολύ. Λοιπόν, την άλλη φορά που ήρθε, έφερε τενεκέ λάδι. Συγκινήθηκε από αυτό που της είπα. Αυτό θα το πέταγε. Γιατί όμως να το πετάξουμε? Γι' αυτό δεν έκανε, ας πούμε, πόσο φροντίδε ο Θεός για να φτάσει, να γίνει ελιά, να επεξεργαστεί κτλ. Για να γίνει τόσο. Αυτό πόσο τσουβάλι θα ήθελε, ας πούμε, για να γίνει. Κι όμως θα πετούσε με πολύ άνεση. Σκορπούσε με τον πλούτον της χάρη του στη Θεία. Δίαιτα και διατρώνει το ίδιο, αν το ξέρετε, δεν ξέρεις πώς θα, από την ορθόδοξη διατροφή. Έτσι, έτσι είναι. Και είναι απίστευτο το πώς οι πατέρες το σκέφτηκαν τότε. Δεν το σκέφτηκαν αυτοί. Άλλος κανονίζει. Δεν γίνεται ανθρώπινα. Άλλος κανονίζει. Από πάνω είναι όλα. Μιλάμε και για τις καθημερινές, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, κρασί κάθε τόσο, ψάρι κάθε τόσο. Ναι. Ή έχουμε την Πυρηνή. Σου λέει, υπάρχει το τσβεστιό σε βαθύ 40 μέρες. Όλες οι αρρώσεις του γάλατος τώρα βγαίνουν. Ναι. Όλες οι αρρώσεις τα σκάλατα με τα κρέατα τώρα βγαίνουν. Η άνοιξη ουριάζει η φύση. Ναι, έτσι είναι. Μήκητες, δεν κάνει. Πόσους ήμους μας ετοιμάζουν και όλα κάθε χρόνο και πιο καινούργιο. Και πάντα τώρα είναι. Όλα. Τώρα είναι. Νέο σκάλατο με τα άλογα. Ακολούθησε την νηστείουλα. Τι ωραία είναι. Και σε αφήνει να φας τι ταχύνι, τι μέλι, τι... Μα όλα τρώγονται. Όπως λέει και... λάδια στο όλα. Όλα τρώγονται. Όπως λέει και εμένα, το δύσκολο είναι να κάνει την νηστεία, γι' αυτό δεν κάνουμε. Γιατί τα αρτήσιμα φαγητά τι είναι. Πετάς παϊδάκια, μπριζόλες και γίνονται στις 5 λεπτά. Α, ναι, τα εύκολα. Κάνεις τον κόριζο. Καθαρίστε πράσα. Τι ωραία που είναι. Σπανάκια, πράσα. Έχουν δουλειά αυτά. Ένα σωρό. Έχουν δουλειά. Εγώ θέλω να πάρετε πρωινό, έχετε φάει? Δυστυχώς ή πιο με καφέ. Όχι γι' αυτό. Να σας δώσουμε κάτι να φάτε. Ναι. Πρωινό. Ναι. Θες? Ναι. Ναι, ναι. Για όλα νηστίσιμα. Θέλω, ναι. Πήρε, πέσει και... Ένα καφέ έχεις. Όχι καφέ. Το καφέ τον ήπιατε. Πρωινό, ας είναι ευρυγημένο. Ένα ό,τι έχει εκεί πέρα. Ας είναι τσαγάκι με λίτσα, ας πούμε. Αυτό είναι. Ό,τι τρώμε εμείς. Εμείς δεν τρώμε πρωινό. Ούτε βραδινό. Μόνο μια φορά την ημέρα και αλάδωτο. Thank you.
επωνομάζεται Παναγία Οικοσιφήνισσα. Συνεχίζεται παράδοση 16 περίπου αιώνων. Η ίδρυση της Ιεράς Μονής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πάμπολες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, όπου έλαβε μέρος στη Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος 451 μετά Χριστόν, ίδρυσε ναό και μοναστικό οικισμό στην τοποθεσία Βίγλα, 50 μέτρα ανατολικά της Οικοσιφηνίσσης. Όταν όμως έφτασε εδώ ο πρώτος κτήτορας της Μονής, μετά από 3,5 χρόνια και κατά άλλους 7 χρόνια, τα πάντα ήταν εγκαταλελειμμένα. Οδηγημένος ο Άγιος από το πρόσταγμα της Θεοτόκου, με την καθοδήγηση Αγγέλου, ήρθε από τους Αγίους Τόπους, όπου ασκήτευε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Γι' αυτό μάλιστα εικονίζονται μαζί σε μια μεγάλη εικόνα του τέμπλου. Σκάβοντας λοιπόν για τη θεμελίωση του ενώ, ο Άγιος Γερμανός, στα ερείπια της Βίγλας, βρήκε δύο σταυρούς, με τη δύναμη των οποίων έγιναν πολλά θαύματα. Συγκινημένοι κάτοικοι της περιοχής πρόσφεραν χρήματα για την αποπεράτωση του έργου, τα οποία όμως δεν έφτασαν και οι τεχνίτες που είχε προσλάβει τον έσυραν με βία για να δικαστεί στη Δράμα. Ίχνη του αίματός του, από τη βίαιη συμπεριφορά των, σώζονται κατά την παράδοση πάνω σε πέτρες κατά μήκος της μαρτυρικής διαδρομής. Καθοδόν συναντήθηκαν με δύο άρχοντες από την Κωνσταντινούπολη, τον Νεόφυτο και τον Νικόλο, που επέστρεφαν από κάποια αποστολή του αυτοκράτορα. Όταν έμαθαν την αιτία, πρόσφεραν εκείνοι τα χρήματα που απαιτούσαν οι τεχνίτες, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, πούλησαν την υπάρχοντά τους και ήρθαν να μονάσουν στη νέα αυτή Ιερά Μονή. Ο Άγιος Γερμανός διοίκησε το μοναστήρι με σοφία και σύνηση και εκοιμήθη εν ειρήνη αφού όρισε διαδοχό του τον Νεόφυτο. Μπαίνοντας τώρα μέσα στην Ιερά Μονή, συναντούμε πρώτα τον χώρο που προορίζεται για τους προσκυνητάς, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικό χώρο για τον εκάστοτε ιερέα της Μονής και ξενώνας με τραπεζαρία. Δεύτερος κτήτρος της Μονής είναι ο Άγιος Διονύσιος, ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος ήτο από τη Δημητσάνα, αφού παραιτήθηκε από τον πατριαρχικό του θρόνο, ήρθε εδώ και έγινε ηγούμενος και στα χρόνια του αναφέρει ιστορία ότι είδε το μοναστήρι τη μεγαλύτερη λαμπρότητα. Έφτασε να αριθμεί μέχρι 1.200 μοναχούς και κατά άλλους 3.000 μοναχούς. Μια ήταν η αποστολή των μοναχών όπως και όλων των μοναστηριών, πώς τα Ελληνόπουλα να διασώσουν την ελληνική γλώσσα και την Ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό είχαν κάνει εδώ πολλές σχολές. Υπήρχε και φιλοσοφική σχολή και θεολογική σχολή και σχολή ιεροψαλτών που μόρφωναν τα παιδιά σχεδόν όλης της Μακεδονίας. Επίσης, λίγο αργότερα, ο Εμμανουήλ Παπάς είχε έρθει εδώ για να ορκίσει τα παλικάρια του και για να πάρει ευλογία από την Παναγία μας. Επίσης, μέσα στον χώρο του Νοού υπάρχει χαραγμένο ένα θαύμα της Παναγίας μας. Αυτό έγινε το 1917. Τότε είχαν έρθει για πρώτη φορά οι Βούλγαροι. Αφού πήραν ό,τι αξιόλογο, ήρθε ένας Βούλγαρος μετά αξιωματικός για να πάρει και την εικόνα με 2.000 άντρες. Το βράδυ του παρουσιάστηκε η Παναγία μας και του είπε να μην κάνει αυτό που σκέφτεται να κάνει, γιατί θα πάθει μεγάλο κακό. Αλλά εκείνος δεν έδωσε σημασία, μπήκε την επομένη μέσα στο νόο, άρπαξε την εικόνα και σχεδόν την είχε φέρει μέχρι το μέσο του νου. Αλλά εκεί η εικόνα έγινε πολύ βαριά, ασήκωτη. Εκείνη τη στιγμή ενώ τραβούσε, μια ώρα τους δύναμης τον έσπρωξε και τον άφησε κάτω νεκρό. Τότε απεικονίθηκε η σκιά της μπότας του μαζί με το πιστόλι του επάνω στο μάρμαρο. Οι 2.000 άντρες φοβηθέντες σε τράπεζαν εσφυγή και η εικόνα έμενε στη θέση της. Επίσης θα μπορούσατε να δείτε και κάτι άλλο επάνω στη σκεπή της εκκλησίας. Εκεί υπάρχουν δύο κυπαρίσια. Πολλά χρόνια υπάρχουν. Όλες οι παλιές ιστορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν. Καμία όμως δεν μας λέει με ποιο θαύμα έχει συνδεθεί η ζωή τους.
Ωστόσο όμως, το ότι ζούνε τόσο πολλά χρόνια είναι, θα λέγαμε, ένα θαύμα. Γιατί η φυσική επιστήμη μας λέει ότι για να ζεις ένα κυπαρίσι, πρέπει όσο ύψος έχει, άλλο τόσο βάθος να έχουν οι ρίζες του. Πού είναι τώρα οι ρίζες, δεν φαίνονται πουθενά ότι υπάρχουν. Είναι 2 μέτρα περίπου. Όλοι βέβαια καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θαύμα η ζωή τους εκεί επάνω, και επειδή ζουν πολλά χρόνια λέμε ότι είναι ένα συνεχές θαύμα της Παναγίας μας. Από το 453 μέχρι το 1967 σε όλη τη ζωή το μοναστήρι ήταν ανδρικό. Μετά όμως από το 1967 έγινε γυναικείο, και έγινε για τον εξής λόγο. Το 1943 είχαν ξανάρθει οι Βούλγαροι, πήραν ό,τι υπόλοιπο υπήρχε, και για να δικαιολογηθούν τι έκαναν. Έριξαν σκόνες και μετά εμπριστικές βόμβες, και αυτομάτως άναψε όλο το μοναστήρι. Τότε είχε 365 κελιά, μεγάλες αποθήκες, πολλούς τάβλους. Σε έκταση ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια. Όλα τα σάρωσε η φωτιά. Εσώθη μόνο ο ναός. Εμείς μόνο αυτό παραλάβουμε και τίποτε άλλο. Όλα είχαν ερημωθεί. Μεγάλο κακό. Αλλά θα λέγαμε το μεγαλύτερο ήταν αυτό που έπαθαν οι μοναχοί. Τους περισσότερους τους σκότωσαν, πολλούς πήραν μαζί τους και το μοναστήρι έμεινε χωρίς άνδρες. Από το 1943 μέχρι το 1965, που τότε είχε έρθει ο μακαριστός Μητροπολίτης της Δράμας, γιατί το μοναστήρι υπάγεται στη Μητρόπολη Δράμας. Το μοναστήρι δεν μπόρεσε να επανδρωθεί, γιατί οι νέοι της περιοχής που εθέλγονται από μοναχικά ιδεώδη όλοι πήγαιναν στο Άγιο Όρος. Διέβλεψε λοιπόν ο Μητροπολίτης και γέροντάς μας ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει σαν αντρικό, γι' αυτό και το 1967 έκαμε τη μετατροπή του σε γυναικείο. Μετά από αυτά, όταν αναχωρήσεις εσύ ο προσκυνητής από τον ιερόν αυτόν τούτο χώρο, κλείσε μέσα σου αναμνήσεις και διδάγματα, εκτός από όσα είδες και θαύμασες και βίωσες, κλείσε μέσα σου τη μνήμη. Κλείσε μέσα σου τη μνήμη της θαυματουργού και αχυροποιήτου εικόνους και των πολλών θαυμάτων της, καθώς και τη ζωή όλων των Αγίων που διέλαμψαν στην Ιερά αυτή Μονή. Εύχου διαρκώς λέγοντας τον πόνο σου, τη θλίψη σου, το καημό σου, την επιθυμία σου, και η Θαυματουργός Παναγία μας θα ακούσει την προσευχή σου και θα σου δώσει ό,τι τη ζητήσεις. Εμείς δε θα ευχόμαστε η Παναγία μας να σας δώσει αυτό που ήρθατε μυστικά να τη ζητήσετε, και θα την παρακαλέσουμε πολύ γρήγορα να ξανάρθετε να την ευχαριστήσετε, γιατί θα έχετε λάβει αυτό που της έχετε ζητήσει. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί.
Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη, ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού προρώμη των Κύριων εν προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ημίσεστε σώμα Χριστού και με έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερο προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή άματων αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλώσσων. Μη πάντες Αποστολή, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχουσι αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούνται δε τα χαρίσματα τα Κρήτωνα και την καθυπερβολή των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών, ή κύμβαλων αλαλά. Έχω προφητείαν και είδω τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση
και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη με φυστάνει αγάπη δε μη έχω.